αποτελεί έναν από τους κορυφαίους και πολύ βραβευμένους επιστήμονες που κατάγεται από το Ηράκλειο και το μοναδικό Έλληνα που έχει βραβευτεί με το βραβείο Τούρινγκ που αποκαλείται και το Νόμπελ της Πληροφορικής. Ο Ιωσήφ Σιφάκης από σήμερα είναι επίτιμος καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και η αναγόρευσή του έγινε στη διάρκεια ειδικής τελετής. Το εκτιμώ ιδιαίτερα, είναι ένα πανεπιστήμιο της γενέτειράς μου, το εκτιμώ ιδιαίτερα, ναι, και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα για την τιμή που μου έγινε. Ήταν μεγάλη τιμή για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που ο κύριος Σιφάκης δέχθηκε αυτή την πρόταση από το τμήμα μας, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο καταξιωμένους, πιο αναγνωρισμένους διεθνώς καθηγητές στον τομέα της πληροφορικής. Ευχόμαστε σε μια περαιτέρω συνεργασία με τον κύριο Σιφάκη, προς όφελος όλων των φοιτητών μας και του συνολικού και του προσωπικού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Ο Ηρακλειώτης επιστήμονας με το σπουδαίο έργο και τη διεθνή αναγνώριση των πρωτοποριακών εργασιών του στον τομέα της σχεδίασης και επαλήθευσης συστημάτων, που θεωρείται ένας από τους θεμελιωτές της κύριας βιομηχανικής μεθόδου επαλήθευσης πληροφορικών συστημάτων, εξέφρασε τη χαρά του για την αναγόρευσή του σε επίτιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου, μιλώντας για τα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας να τα στηρίξει με μέσα και με αποφάσεις, αλλά και μέτρα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχει λάβει, όπως ο ίδιος υποστήριξε. Εγώ κρίνω ότι η πολιτεία δεν προχωρεί στις μεταρρυθμίσεις αρκετά γρήγορα. Το είχα διαπιστώσει και όταν ήμουν πρόεδρος του ΕΣΕΤ και είχα κάνει προτάσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο τολμηροί. Δυστυχώς στην Ελλάδα χάνουμε πολύτιμο χρόνο σε συζητήσεις, ενώ τα πράγματα είναι προφανή. Πρέπει να πάμε προς μια κατεύθυνση, ένας είναι ο δρόμος. Άλλοι πολλοί μας έχουν ξεπεράσει. Δεν πρέπει να χανόμαστε σε διαμάχες, συζητήσεις. Πρέπει να προχωρήσουμε. Οι άνθρωποι δυστυχώς κρίνουν επιπόλαια, τους αρέσουν έτσι να τους λένε συναρπαστικά πράγματα και να μην καταλαβαίνουν, να φεύγουν από τα πραγματικά προβλήματα. Αυτό είναι το τραγικό δυστυχώς στην κοινωνία. Στην ομιλία του, ο κορυφαίος επιστήμονας μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη και την παραγωγή μιας νέας γνώσης, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά τους στους σεισμούς και τη δυνατότητα αυτή να προβλέπονται. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ερευνητικό παγκόσμιο, το οποίο το χρηματοδοτεί και η Google, που θα εκπαιδεύσει ένα νευρονικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη πάρα πολλές παραμέτρους που δεν μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη με τις θεωρίες, για να γίνονται προβλέψεις. Και πιθανότατα θα κάνουν καλύτερες προβλέψεις.